Είναι γνωστό ότι στους Δήμους σήμερα υπάρχουν πολλαπλές ελαστικές σχέσεις εργασίας, χιλιάδες συμβασιούχοι που καλύπτουν θέσεις μόνιμου προσωπικού. Οι ΟΤΑ έχουν βγει και συνεχίζουν ε, να δίνουν αγώνες ε, και το προηγούμενο διάστημα, αλλά ακόμη και σήμερα για τη μετατροπή των συμβάσεων όλων των εργαζομένων ε, στους Δήμους ε, σε αορίστου χρόνου. Ένα κύριο αίτημα που κάτω από την πίεση και τους αγώνες μαζί με τους συναδέρφους ε, ήρθε η περίφημη προκήρυξη 3Κ στους Δήμους ε, δίνοντας μια μικρή ανάσα 8.000 εργαζομένων μόνο όμως στις υπηρεσίες Σήμερα βογγάνε όλες οι υπηρεσίε παραγματικά από την έλλειψη προσωπικού. Όλο αυτό έχει να κάνει και με την περιχαράκωση των εργαζομένων, τον φόβο και το να παίζουν παιχνίδια στην πλάτη τους και η κυβέρνηση, αλλά ακόμη και οι ίδιοι δήμαρχοι. Έχει να κάνει με τη μείωση του κόστου εργασίας, όταν σήμερα στους Δήμους τι θέσει αυτές προσωπικού τι καλύπτουν και πάρα πολλοί εργαζόμενοι, 30.000 πανελλαδικά ε, μέσω κοινοφουλών προγραμμάτων του ΑΕΔ. Ε, έχει να κάνει με, την, ε, με το άνοιγμα και το μπάσιμο των ειδικοτικών κεφαλαίων ε, στους ίδιους τους Δήμους. Και απέναντι σε αυτό ε, δεν σταματήσαμε, αλλά και γι' αυτό σήμερα παραβρισκόμαστε σε αυτή τη σύσκεψη. Δεν μπορεί να κάνουμε ούτε βήμα πίσω, πέρα από το δικαίωμα όλων των εργαζομένων για μόνιμη και σταθερή δουλειά. Δεν μπορεί να αφήσουμε άλλο ε, ε, την υπόθεση να μην υπάρχει συσπήρωση πανελλαδικά mm. και σε όλο το δημόσιο τομέα για τη μετατροπή του άρθρου του συντάγματος. Νομίζω ότι είναι χρέος μας ε, και μάλιστα γι' αυτό ε, από νωρίς, ε, βλέποντας ότι η συσπήρωση των εργαζομένων κάτω από ένα σωματείο έφερε την αλλαγή του καταστατικού και στο δικό μα σωματείο, την εγγραφή από την πρώτη στιγμή όλων των εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασία στο σωματείο και μάλιστα και στο διοικητικό συμβούλιο του σωματείου του Δήμου Ειλιούπολη, υπάρχουν εκλεγμένα μέλη οι οποίοι είναι συμβασιούχοι στο Δήμο. Θα συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία αυτή με όλε μα τι δυνάμει, έτσι όπω μέχρι σήμερα δώσαμε και ξέρουμε να δίνουμε του αγώνε αυτού.